Καλησπέρα κύριε Κολοκυθά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθετές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μόνιμος ογκολόγος επιτέλους, κύριε Κολοκυθά. Ναι. Επιβεβαιώστε την είδηση. Ναι, έτσι. Το επιβεβαιώνουμε. Ήδη από χτες ορκίστηκε, ανέλαβε καθήκοντα. Ενημερώνεται από τους ογκολόγους που μας βοήθησαν και οφείλω να τους ευχαριστήσω όλη αυτή την περίοδο. Τόσο τον κύριο Μπαλάση, ο οποίος ήρθε με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου μια φορά την εβδομάδα επί τόσους μήνες, όσο και όλους τους υπόλοιπους από την 5η υγειονομική περιφέρεια που μας στηρίξανε, το νοσοκομείο του Βόλου, της Λάρισας κλπ. Και αφήνουμε πίσω μας αυτή την δύσκολη περίοδο. Δύσκολη και για τους ασθενείς. Έτσι, για τους ασθενείς, για τις οικογένειές τους, για μας, για όλους. Και προχωράμε πλέον με στέρεα βήματα, ούτως ώστε μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε και έναν δεύτερο ογκολόγο και το νοσοκομείο Λαμίας να μην εξαρτάται μονίμως από ένα άτομο. Αν να αυτό είναι και ένα δεύτερο εφεδρικός ή τουλάχιστον αλληλοκαλύπτονται. Όχι, εισάξιος, αλληλοκαλύπτονται. Θα μπορούν να πάρει κάποιος άδεια. Θα θυμίσουμε ότι ο κύριος Μάουρη που ήταν παλαιότερα ούτε τη γονική άδεια δεν μπορούσε να πάρει λόγω του όγκου εργασίας και της... μόνος του. Ναι, βέβαια, και ήταν ένας, και είναι ένας ευσυνείδητος άνθρωπος, ο οποίος δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τους ασθενείς του. Και φυσικά όλοι οι γιατροί πρέπει να έχουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, και οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στο μισθολογικό, αλλά και στο περιβάλλον της εργασίας. Άρα ο ογκολόγος με σφραγίδα, να το πω εγώ, υπογραφή, μονιμοποιείται και θα είναι στη διάθεση... Ναι, είναι ο κύριος Καλτσάς, έτσι, είναι μόνιμος, επιμελητής Α, και σήμερα ήρθε στο νοσοκομείο. Βέβαια, την ερχόμενη εβδομάδα, 2-3 μέρες, θα του δώσουμε τη δυνατότητα να μετακομίσει ο άνθρωπος, γιατί δεν είναι από τη Λαμία. Αλλά το βασικό παραμένει ότι είναι ένας μόνιμος ογκολόγος, ο οποίος πλέον στελεχώνει την ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου Λαμίας. Έχουμε και μια καλή εξέλιξη όσον αφορά τη θέση ψυχιάτρου, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, και για επιπλέον στελέχωση και άλλων θέσεων, κύριε Κολοκυθά. Τι γίνεται? Ναι, μέσα στον ευρύτερο σχεδιασμό και είναι και μέσα στις επιλογές του Υπουργείου να στελεχωθεί η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Λαμίας, που δεν υπήρχε ποτέ στελέχωση ουσιαστική. Είχαμε έναν, τώρα έχουμε δεύτερο, έχουν προκηρυχθεί άλλες δύο θέσεις, ούτως ώστε να είναι τέσσερις. Υπήρχαν πάρα πολλά θέματα τα οποία είχαν σχέση με άτομα τα οποία δεν ήταν τόσο συνεργαζόμενα, και πολλές φορές οι τοπικές αρχές απευθύνονταν σε γνωματεύσεις ψυχιάτρων στο νοσοκομείο και πολλές φορές χρειάζονταν δύο. Και υπήρχαν μετακινήσεις, γιατί εμείς μόνο έναν είχαμε, και να αναστατώνονται υπηρεσίες ολόκληρες, να πηγαίνουν σε όμορους νομούς προκειμένου να πάρουν μια δεύτερη γνωμάτευση. Και αυτό μένει πίσω μας πλέον, σε επίπεδο νόμου. Πλέον θα μπορούμε να εξυπηρετούμε τα πάντα σε σχέση με την ψυχιατρική. Και φυσικά με το που θα έρθουν και οι δύο που περιμένουμε από τις προκηρύξεις, θα μπορούμε να νοσηλεύουμε. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να νοσηλεύσουμε ψυχιατρικά ασθενείς. Καλά, σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Τουλάχιστον να υπάρχει μια καλή ροή, πρέπει να ομολογήσουμε, γιατί πρόσφατα ήρθε και ο κύριος Πολάκης, ακούσαμε και τη στοχοθεσία. Βέβαια, πριν προηγήθηκε και ο κύριος Γιαννόπουλος, που είπε ότι δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα συνολικά στον χώρο της υγείας. Υπάρχει αβελτηρία, προθυμία. Εσείς λέτε. Εντάξει, στο νοσοκομείο Λαμίας θεωρώ ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μέχρι τέλος του έτους περιμένουμε καμιά δεκαπενταριά γιατρούς ακόμα, φυσικά και νοσηλευτικό προσωπικό. Εντάχει να πω, 5 μόνο προσλήψεις περιμένουμε για τα επίγοντα. Θα προκηρύξουμε και για έναν αναισθησιολόγο, 2 καρδιολόγους για το αιμοδυναμικό που θέλουμε να στήσουμε, το οποίο τόσα χρόνια είναι στα χαρτιά και ποτέ δεν λειτουργήσε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα φανούν σε συνδυασμό και με το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και με το λοιπό διοικητικό και τον εξοπλισμό, τον οποίο ήδη ανανεώνουμε. Δεν θα κρύψω ότι από Σεπτέμβριο σχεδιάζουμε να ανοίξουμε άλλη μία αίθουσα χειρουργική, ούτως ώστε να είναι 4 πλέον οι τακτικές. Αυτά δεν γίνονταν, κύριε Κολοκυθά, και δεν σας κάνω τώρα την καρδιά, αντικειμενικά. Πού υπήρχαν τα προβλήματα, στα κονδύλια, στο μνημόνιο, στο ότι απομακρύνθηκε κόσμος λόγω συνταξιοδότησης? Γιατί δεν συνέβαινε? Είναι απροθυμία των ηγετών. Δυστυχώς ήταν μια κακή συγκυρία. Είχαμε συνταξιοδοτήσεις,
μετανάστευση νέων γιατρών προς το εξωτερικό, οικονομικούς περιορισμούς λόγω των μνημονίων και να πω και εσφαλμένη ιεράρχηση. Δεν είχε γίνει πρόβλεψη τα προηγούμενα χρόνια. Πόσοι γιατροί θα μας λείψουν λόγω συνταξιοδοτήσεων. Δεν είχε γίνει κανένας προγραμματισμός. Αυτά βέβαια τα αντιμετωπίσαμε παίρνοντας πολλούς επικουρικούς γιατρούς, ούτως ώστε να έχουμε το χρόνο να τελειώσουμε τις προκηρύξεις μονίμων γιατρών, οι οποίες φαίνονται σιγά σιγά να ξεκολλάνε. Πιστεύω ότι με μία συνέχεια το νοσοκομείο Λαμίας θα σταθεί επάξια στην περιοχή και δεν θα ξαναβιώσει τέτοιες άσχημες στιγμές που μας είχαν κακά τα ψέματα καταντήσει να ζητιανεύουμε για μια εφημερία τα όμορα νοσοκομεία να στείλουν ένα γιατρό. Πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να μου πείτε, αν και δεν είστε εμπλεκόμενοι εσείς κατά μία έννοια, με τη στομή, κύριε Κολοκυθά, έχουμε έτσι κάποια πρόοδο. Το λέω αυτό, θα σας πω με πλήρη ειλικρίνεια. Χθες ήμουνα σε μία συζήτηση και λέει ένας κύριος ήθελε να πάει να γράψει τα φάρμακά του και του είπαν υπάρχει μόνο παιδίατρος αυτό το διάστημα. Πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, λοιπόν, σας το μεταφέρω. Είναι στη διάθεσή μου το όνομα του κυρίου, ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει σημασία γι' αυτό. Αλλά όπως είπατε, πολύ σωστά δεν είναι υπό τη διοίκηση του νοσοκομείου η τομή. Όμως, κακά τα ψέματα, δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες. Είναι μια περίοδος αδειών που... αν πέφτουμε στο καλοκαίρι. Ναι, να πέσουμε στο καλοκαίρι. Επειδή στελεχώνονται οι τομείς της Λαμίας από γιατρούς κέντρων υγείας, οπότε υπάρχουν κάποιες μικρές ελλείψεις. Θεωρώ ότι και με τη δεύτερη προκήρυξη που θα τρέξει πολύ σύντομα θα στελεχωθούν οι τομείς. Θέλουν το χρόνο τους, όπως κάθε τι καινούργιο θέλει το χρόνο του για να ριζώσει. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι μια μικρή άσχημη παρένθεση λόγω του Αυγούστου. Ωραία, γι' αυτό το ρώτησα, πολύ σύντομα, το είπαν, ναι, γι' αυτό έτσι, πολύ σύντομα, αν και δεν είναι εμπλοκή θα λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσουν, γιατί είναι και προς το συμφέρον και του νοσοκομείου να λειτουργήσουν οι τομείς, γιατί κακά τα ψέματα απορροφούν πάρα πολλά περιστατικά, τα οποία να μην ξεχνάμε, πολλά αντιμετωπίζονται σε 2-3 ώρες μέσα σε έναν υγειονομικό χώρο. Και να μην φορτώνεται το νοσοκομείο. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Κολοκυθά, σας ευχαριστώ. Συνεχίστε έτσι και εσείς σε προσωπικό τόνο, αλλά και με τον κύριο Χατζημαργαρίτη. Καλό βράδυ, να σας αποδεσμεύσω.